Ε, Όσον αφορά τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση... για φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες... οι οποίοι θα, ε, θα διαθέσουν τα ακίνητά τους σε μακροχρόνια μίσθωση... Ε, για ακίνητα τα οποία μέχρι σήμερα διέθεταν σε βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb... Ε, θα δίνονται φορολογικά κίνητρα τα οποία έχουν εξειδικευτεί και από την ίδια την κυβέρνηση και αφορούν σε τριετή φοροαπαλλαγή από το φόρο εισοδήματος από μισθώματα, ο οποίος αυτή τη στιγμή ανέρχεται από το 1 ευρώ μέχρι τις 12.000 ευρώ στο 15% από τις 12.001 ευρώ μέχρι 35.000 ευρώ στο 35% και για εισοδήματα από μισθώματα που υπερβαίνουν τις 35.000 ευρώ ο φόρος είναι στο 45%. Σε αυτό που αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοκτών Ακινήτων όσο και της Ένωσης Διοκτών Ακινήτων Νομού Ιρακλείου και θα πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, τουλάχιστον στο μισό, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ούτω ώστε το 15% να μειωθεί στο 7,5%, όπως ανάλογα να υπάρχει μείωση στο μισό και για τους υπόλοιπους φορολογικούς συντελεστές. Δηλαδή το 35% να μειωθεί στο 17,5% και το 45% στο 22,5% ούτως ώστε αυτό να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους ιδιοκτήτες προκειμένου να διαθέσουν τα ακίνητά τους για μακροχρόνια τριετή μίσθωση. Επίσης δίνονται κίνητρα στους ιδιοκτήτες προκειμένου να μεταβάσουν τα ακίνητά τους καθώς θα ισχύσουν οι αντικειμενικές αξίες του 2024 και για το έτος 2025. Όπως επίσης παρατείνεται και το μέτρο της αναστολής ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές, οι οποίες μεταβιβάζονται. Αυτό το μέτρο θα ενισχύσει επιπλέον τις μεταβιβάσεις ακινήτων... οι οποίες τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μια αυξητική τάση. Επίσης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι ιδιοκτήτες... οι οποίοι έχουν κενά ακινήτα τα οποία θα πρέπει να φαίνονται δηλωμένα στο ε2 του ως κενά και, και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα προκειμένου να επωφεληθούν αυτού του μέτρου της τριετούς φοροαπαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που θα λαμβάνουν.